Βένδρας Νικόλαος ονομάζομαι. Είμαι εδώ υπεύθυνος στο χώρο που βρισκόμαστε, ο Σύνδεσμος του Ολυμπιακού. Και σε συνέχεια άλλων δράσεων που έχουμε κάνει τόσο καιρό, κάνουμε μια προσπάθεια για τις μέρες των Χριστουγέννων. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσα περισσότερα παιδάκια μπορούμε. Σε φάση όχι τροφίμων αυτή τη φορά, γιατί έχουμε κάνει αρκετά. Θέλω να μαζέψουμε παιχνίδια και κατά προτεραιότητα καινούργια. Να πάρουν και όπως παίρνουν τα δικά μας τα παιδιά τη χαρά του καινούργιου παιχνιδιού, του ξετυλίγματος. Θα πάμε οργανωμένα με Άγιο Βασίλειδες, θα το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όταν μιλάμε για παιδιά, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε πάντα. Λοιπόν, έχει στον Πειραιά του Χατζηκυριάκη ο Ίδρυμα Θηλαίων, έχει 69 παιδάκια, έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους. Θα πάμε στο Φάληρο, έχει ένα ίδρυμα το οποίο εξυπηρετεί γύρω στα 20 παιδάκια πανελλαδικά, τα οποία εκεί θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γιατί είναι αμαία. Θα πάμε στον Ιππιοτροφείο στην Καλλιθέα. Στο σύνολο που μιλάμε είναι γύρω στα 130 παιδιά. Βέβαια, όσα περισσότερα μαζέψουμε, τόσα περισσότερα παιδιά, δηλαδή θα πάμε και στο επόμενο ίδρυμα. Ο σκοπός μας είναι να πνίξουμε το Άργος από παιχνίδια. Δηλαδή, και εμένα ο δικός μου σκοπός, γιατί είμαι ο μεγαλύτερος εδώ στον χώρο που εκπροσωπώ, είναι και να βοηθήσω τα παιδάκια, αλλά και τα δικά μου παιδιά από πίσω να μάθουν την έννοια της προσφοράς και της αγάπης. Λοιπόν. Έχουμε αρχίσει, συγκεντρώνουμε, ναι, και προσπαθώ να το βγάλω προς τα έξω όσο νωρίτερα μπορώ για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Πότε περίπου θα τα πάτε αυτά? Από 20 μέχρι 23 Δεκεμβρίου. Άρα έχουμε περιθώρια. Περιθώρια δεν έχουμε. Αν σκεφτούμε όλοι ότι έχουμε περιθώρια, δεν θα μαζέψουμε τίποτα. Δηλαδή σκεφτόμαστε σαν να γίνει δράση αύριο για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πού μπορούν να τα φέρουν όσοι έχουν? Εδώ στο Σύνδεσμο του Ολυμπιακού ή να επικοινωνήσει. Τα τηλέφωνά μας πάνω κάτω είναι γνωστά. Ναι, γιατί εδώ ποιες ώρες είστε Από τις 7 και μετά και την επόμενη εβδομάδα. Που δεν είμαστε καθημερινά, αλλά από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε καθημερινά για αυτόν τον σκοπό. Ναι, εντάξει, δεν θα του πούμε τίποτα του ανθρώπου, αλλά όπως προτιμάει και αυτό το παιδάκι του να έχει και ένα καινούριο, έτσι θέλω και εγώ, όχι εγώ, όλοι μας που κάνουμε τη δράση αυτή, να είναι καινούρια. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποιοι μπορεί να νομίζουν διάφορα, να περνάνε, να αλλάζουν πεζοδρόμιο. Δεν λειτουργούμε έτσι εμείς. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα ξεκαθαριστούν όλα. Έχουμε πάει στο νοσοκομείο του Άργους, έχουμε πάει στο ΕΚΑΒ του Ναυπλίου, έχουμε πάει ένα φορτηγό τρόφιμα στην Καρδίτσα στις Πλημμύρες, έχουμε πάει σε μια δεκαμελής οικογένεια στη Σύρο 8 μπαλέτες τρόφιμα, έχουμε πάει στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Έχουμε κάνει πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Το σκεπτικό το δικό μου είναι, επειδή έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα πλέον 150 ατόμων που με εμπιστεύονται, κοιτάω και την τελευταία λεπτομέρεια, ούτως ώστε να γίνει όσο καλύτερα μπορούμε η δράση, και αυτή η ομάδα να διαρκώς να μεγαλώνει. Επειδή όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για παιδάκια και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα πρώτα για μένα, θα γίνει ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα το τρέξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, όλα αυτά ήρθαμε σε έναν τόπο και έχουμε παρακινηθεί από έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει τις πρωτοβουλίες, δεν χρειάζεται να το πούμε, όλοι πάνω κάτω ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, από τον Δήμαρχο του Άργους παρακινούμαστε για τέτοια πράγματα, όχι ότι μας λέει κάντε αυτό. Μπαίνουμε στο πνεύμα του. Και επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε γενικότερα, μπαίνουμε στο πνεύμα του και συνεχίζουμε. Τίποτα, να είστε καλά και ελπίζω στη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση, γιατί περισσότερο να είμαστε άνθρωποι μέσα μας. Και μετά όλα τα άλλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.